Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε σήμερα. Και θα κάνω λίγο μπακαλιάρο με κρεμμύδια στο φούρνο πλακί. Τον υπόλοιπο θα τον κάνω το μεσημέρι τηγανιτό. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι κρεμμύδια. Τα έχω κόψει σε ροδέλες. Είναι μαϊντανός. Είναι σκόρδο και δύο φιλαράκια δάφνη. Πιπέρι, αλάτι δεν βάζουμε γιατί είναι και ο μπακαλιάρος αλμυρούτσικος. Λίγη πάπρικα γλυκιά. Λάδι. Και ντομάτα. Τα υλικά μας είναι αυτά. Έχω κάνει προθέρμανση στους 180 βαθμούς. Αντιστάσεις πάνω κάτω και θα τα αφήσουμε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά. Θα το δούμε. Σαν πρώτη κίνηση που θα κάνουμε, να βάλουμε κάτω τα κρεμμύδια μας, τα οποία τα έχουμε κόψει σε ροδέλες. Κρεμμυδάκι θέλει αρκετό. Μην το φοβηθείτε. Τα κρεμμύδια μας είναι 600 γραμμάρια, ζυγισμένα. Τα βάλουμε λοιπόν μέσα στο πυρεξάκι μας. Τα στρώνουμε καλά. Θα βάλουμε το σκορδάκι το μισό, γιατί το άλλο μισό θα το βάλουμε από πάνω εκεί, και τις δαφνούλες μετά από πάνω. Θα τα ανακατέψουμε καλά, να πάνε παντού κρεμμύδια σκόρδα, και ήρθε η ώρα να βάλουμε τον μπακαλιάρο με την πέτσα προς τα κάτω. Εκεί. Ωραιότατα. Λοιπόν, θα ρίξουμε την ντομάτα. Με τον μαϊντανό μας. Τις δαφνούλες μας. Το υπόλοιπο σκορδάκι. Τώρα στο σκόρδο όσο θέλετε. Αν νομίζετε ότι δεν σας αρέσει πολύ το σκόρδο, μην βάλετε πολύ. Αλάτι δεν βάζουμε γιατί είναι ο μπακαλιάρος αλμυρούτσικος. Πιπεράκι θα βάλουμε. Και λίγη παπρικά γλυκιά. Έτσι, για περισσότερη γεύση. Και από πάνω θα ρίξουμε λαδάκι.
Δεν το ξανανακατώνουμε, το αφήνουμε όπως είναι. Νεράκι δεν βάζουμε γιατί θα βγάλει και ο μπακαλιάρος. Εκεί. Αυτό μόνο για να ξεπλύνουμε το κανατάκι μας από νερό. Και το βάζουμε στο φούρνο. Επειδή ξέχασα να βάλω και πελτέ που ήθελε, το έβγαλα λίγο, έβαλα από πάνω τα κομμάτια του μπακαλιάρου να τα πιάσει η ντομάτα καλά και θα ρίξω και μία κουταλιά πελτέ αραιωμένη με νεράκι. Και ξανά πάλι στο φούρνο. Okay. Το βάλαμε πάλι στο φούρνο και θα περιμένουμε να ψηθεί. Ο μπακαλιάρος στο φούρνο έχει γίνει. Είναι έτοιμος. Εδώ έχει ψηθεί ωραία. Θα βγάλουμε και στο πιάτο να το δούμε. Μπακαλιάρος με κρεμμύδια στο φούρνο και ντομάτα. Φανταστικό φαγητό. Αν σας άρεσε το βιντεάκι αυτό, μια εγγραφή στην κουζίνα μας, πατήστε και ένα like να ακούσω και τις εντυπώσεις σας και μια κοινοποίηση. Ευχαριστώ.